Φίλε και φίλοι, γεια σα. Είμαι ο Σωτήρη Αμουζίδη και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθεί το κανάλι μου. Αν σα αρέσει αυτό που βλέπετε και είστε νέοι στι εκπομπέ μου, πατήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή, πιόντε δεξιά καμπανίτσα να λαμβάνετε νέε ειδοποίησει όταν ανεβάζω βίντεο. Είναι μια πάρα πολύ μικρή υποστήριξη και πάρα πολύ μεγάλη χαρά για μένα να βλέπω τι συμμετοχέ σα. να βλέπω τα like σας, όπως επίσης και η YouTube να μας ανεβάζει, να μας βοηθάει, να μας προτείνει να Συγκεντρωθούμε περισσότεροι άνθρωποι για να μιλάμε για όμορφα θέματα, θέματα που μα απασχολούν, θέματα καθημερινότητα όπω εδώ πέρα στη Γερμανία που ζούμε εμεί, ή για του συνανθρώπου μα οι οποίοι σκέφτονται με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να μεταναστεύσουν από την Ελλάδα και να έρθουν εδώ πέρα. Προετοιμάζω λοιπόν το δεύτερο επεισόδιο τη σειρά. Πώ ήρθα εγώ στην Γερμανία, και στο δεύτερο επεισόδιο θα ξεκινήσω με την άφηξή μα στην χώρα αυτή που ήταν λίγο περίεργη και βέβαια η προσαρμογή δεν ήταν καθόλου εύκολη. Χρειάζομαι όμω λιγάκι χρόνο για να μπορέσω να το φτιάξω το επεισόδιο αυτό όσο καλύτερα γίνεται ε, με μια σωστή σειρά και να καταλαβαίνετε κι εσείς αλλά και για να μπορώ κι εγώ να, 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 να δώσω όλο αυτό ακριβώς το οποίο κάνω και από το καναλάκι μου να σας λέω για πράγματα τα οποία είναι βιωματικά το πως δηλαδή προσαρμόστηκα σε αυτή τη, τις δύσκολες, να το πω έτσι, στη, τη, τη δύσκολη στιγμή που είναι μια μετανάστευση ειδικά το πρωτοχρονικό διάστημα. Σήμερα λοιπόν θα σας πω ότι η Γερμανία τελικά δεν ψήφισε την υποχρεωτικότητα στα τσιμπήματα, παρόλο ότι μέσα στη Βουλή υπόθηκε πολλές φορές η συγκεκριμένη λέξη, αλλά για τη Γερμανία, όπως έχω πει και άλλη φορά από άλλα βίντεο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει κάποιος να περάσει σε ένα θέμα ε, την υποχρεωτικότητα. Παρόλα αυτά, υπό την πίεση των εργοδοτών, πάρα πολλοί άνθρωποι, σχεδόν το 71% των πολιτών της χώρας έχουν κάνει τα τσιμπήματα. Αλλιώς αντιμετωπίζανε την απόλυση και αυτόν τον εκβιασμό νόμιμο ούτε νόμιμος ήταν ούτε ξέρω εγώ ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδο από πέρυσι μέχρι πριν λίγο καιρό που αναγκάζαν τους ανθρώπους να κάνουν το, το χωρί χωρίς να το θέλουν γιατί κινδυνεύανε να τους διώξουν. Ο φόβος λοιπόν δεν είναι ένα καλό συνέστημα και τώρα πολλοί άνθρωποι είτε το μετάνιωσαν είτε δεν προχωρούν στην τρίτη δόση. Από τις 4 Απριλίου όμως όπως είπανε θα πάμε σε κατάργηση της μάσκας στα σχολεία. Ήδη ξεκινήσανε από σήμερα χαλαρα, χαλαρότερα μέτρα ε, που θα μπορεί κάποιος να πάει και στο γήπεδο, θα μπορεί κάποιος να πάει και σε κάποιες εκδηλώσεις. Ε, άρα λοιπόν θα συνεχίσει αυτό το πράγμα και μετά τις 4 Απριλίου ε, και βέβαια κάθε πολιτεία εδώ στη Γερμανία, το κάθε κρατήδιο είναι αρμόδιο και υπεύθυνο να αλλάζει ε, τα, τα μέτρα αυτά ανάλογα με τους συντελεστές και τους δείκτες που υπάρχουν όσον αφορά τα κρούσματα. Στην παρούσα όμως φάση πάμε σε χαλάρωση. Δεν είμαι και πάρα πολύ χαρούμενος γιατί αλλά, ανάλογα με τις διαθέσεις τους αυτό λίγο πολύ μπορεί να αλλάξει και μπορεί και να μας ευνηδιάσουν γιατί αυτό πιστεύω ότι θα γίνει στο μέλλον, θα μας ευνηδιάσουν ε, και έτσι θα μπούμε πάλι σε περιπέτειες και σε περίεργες Συνθήκε, ακόμα και εγκλισμού. Πέρυσι λοιπόν, εδώ πέρα στη Γερμανία με 120 συντελεστή ανά 100.000 κατοίκου σε 7 ημέρε. Οι Γερμανοί έχουν έναν ένα συντελεστή ο οποίο λέει πόσοι κάτοικοι ε, ε, νόσησαν ή πόσοι κάτοικοι ήταν κρούσματα ή πόσοι κάτοικοι ήταν θετικοί στα τεστ μέσα σε 100.000 ε, 100 ανθρώπου σε διάστημα 7 ημερών. Πέρυσι λοιπόν με 120, 125 το μας βάλαμε μέσα 7 μήνες. Φέτος έχει φτάσει 1.400, έχει αγγίξει το προηγούμενο μήνα και τα 1.800. Λοιπόν τώρα με 1.400 περίπου, λίγο πάνω από 1.400 μας χαλαρώνουν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ αυτό προσωπικά. Ε, περίεργα πράγματα συμβαίνουν, συμπεράσματα δικά σας. Δείτε και εδώ πέρα στην φωτογραφία, ε, βλέπετε ότι ο συντελεστής αυτό είναι πάνω από 1.400 έτσι και όμως εμάς μας χαλαρώνουν στην επόμενη φωτογραφία βλέπετε ε, στο δικό μας το κρατήδιο στο North Rhine στο Βόρειο Ρινανία Βεσφαλία υπάρχουν περίπου 17 εκατομμύρια κάτοικοι και τα νούμερα όπως βλέπετε λένε ότι τα 3.807 είναι περιπτώσεις που ε, περιπτώσεις ε, COVID, εντάξει. Δίπλα βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή πόσο είναι τα κρούσματα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 637.000 περιπτώσεις. Πιο δεξιά βλέπετε ότι 3.146 άνθρωποι, 400.000 γίναν καλά και υπάρχει ένα νούμερο 23.126 οι οποίοι οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν με COVID, από COVID, δεν το ξέρω αυτό. Ε, πάντως και εδώ στη Γερμανία, σε διάστημα ενός μηνός, εάν συμβεί κάτι, σε βάζουν ότι πέθανε από τον παράγοντα 19. Άρα λοιπόν, εγώ με το φτωχό μου, το χαζό, το ανόητο μυαλό μου, βλέπω ότι στα 17 εκατομμύρια είχαμε 3 εκατομμύρια, 807 και 194.000 ανθρώπους οι οποίοι ε, ήταν περιπτώσεις ε, του παράγοντα 19. Α, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 637.000, όμω οι 3.146 γίνανε καλά. Όπω βλέπετε. Άρα το ποσοστό των, ε, των ανθρώπων που έφυγαν εξαιτία αυτού του παράγοντα 19 είναι αρκετά μικρό. Ε, Εξακολουθεί δηλαδή να φαίνεται ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Αυτά είναι τα δικά μου αυθαίρετα συμπεράσματα. Δεν έχουν σχέση ούτε με εσά ούτε έχουν σχέση με την ιατρική, ούτε είμαι κανένα επιστήμονα. Αλλά επειδή κάθε μέρα βλέπω στατιστικά ανάλυσης από την Google για τις επισκέψεις των πελατών μου ή από την Facebook για το πώς πηγαίνουν οι διαφημίσεις, άρα λοιπόν έχω μια εμπειρία στο να διαβάζω στατιστικά, αυτό που διαβάζω μου λέει κάτι άλλο. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι από την ιστοσελίδα του κρατηδίου Nordrhein Westfalia που μας εμείς εδώ πέρα. Θα βρείτε link στην περιγραφή όσοι ξέρετε γερμανικά να δείτε και οι ίδιοι τα αποτελέσματα αυτά. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που είναι το ουκρανικό, το οποίο ήρθε καπάκι δηλαδή μετά από τον, ε, παράγοντα 19 και την χαλαρότητα πλέον που αρχίζουμε να βλέπουμε μπροστά μας, ήρθε λοιπόν αυτό το ουκρανικό θέμα. Και θέτω εγώ λοιπόν ξανά την ερώτηση, γιατί είμαι και λίγο έτσι με τις ερωτήσεις, μου αρέσει να κάνω ερωτήσεις, επειδή λοιπόν το ΝΑΤΟ αρχίζει να πλησιάζει ε, την Ρωσία έτσι, και να στέλνει πυραυλικές βάσεις στην Ανατολική Ευρώπη, ο Ρώσος τους είπε, τους προειδοποίησε ότι μην συνεχίσετε αλλά Άρα τα σαΐνια στο ΝΑΤΟ και με τις κυβερνήσεις θετικές, έτσι, σε αυτή την περίπτωση το χαβάτσου ε, όλες αυτές ε, προχωράνε στο να πλησιάσουν κι άλλο την Ρωσία με πυραυλικά συστήματα. Έλα μου, ωραία, ο κόσμος δεν μιλάει, έχουμε και τα ΜΜΕ με το μέρος μας, ε, τι σου θυμίζει, τι σου θυμίζει. Μόλις όμως ο Ρώσος έκανε την κίνησή του κακός για μένα, δεν είναι ωραίο πράγμα να δημιουργήσει πόλεμο, ούτε ωραίο πράγμα να κάνεις πολεμικές επιχειρήσεις ε, δεν είναι πράγμα και πρέπει να σταματήσει αλλά μόλις όμως ο Ρώσος την έκανε για να σταματήσει έτσι, ο βήχας των ε, δυτικών, όλοι άρχισαν να στείλουν λαϊκά δικαστήρια ε, και να μιλάνε για Χούντα, για φασισμό για δικτάτορα, για αιμοσταγή αιμοδιψή, ξέρω εγώ και τι άλλο για τον ε, Ρώσο και ρωτάω τι παρατράγουδα βλέπουμε εδώ πέρα. Και πάρα πολλοί κόσμος παρασύρθηκε και συμμετέχει μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα με πώς κατά τον Ρώσων και υπέρ των Ουκρανών. Δεν θα σας κάνω εδώ πέρα ιστορική ανάλυση, να το ξέρετε αυτό. Ε, αλλά όσοι από εσάς είστε ψαγμένοι και όσοι από εσάς έχετε κοιτάξει μέσα στο YouTube υπάρχουν άλλοι YouTuber συνάδελφοι οι οποίοι έχουν παρουσιάσει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία αυτά τα θέματα και με ιστορικά κιόλας δεδομένα, μπορείτε να τα αναζητήσετε, που λένε ακριβώς πως έχουν τα πράγματα. Εγώ όμως θέλω να μείνω στον τρόπο που έχουν καταφέρει να παίζουν με το μυαλό μας, με το μυαλό μας, με τη σκέψη μας και να είμαστε επιθύνια, υπάκουα όντα στις προσταγές τους και στις επιθυμίες τους. Το έχω βαρεθεί και το έχω συγχαθεί. Θυμάστε πριν δύο χρόνια που είχε γίνει στο, στον Εύρο μεγάλο μπλόκο εκεί στον Εύρο στο ποτάμι από τους Έλληνες αστυνομικούς ώστε να μην περάσουν χιλιάδες λαθρομεταναστές. Το θυμάστε. Θυμάστε που λέγαμε όχι όλοι βέβαια μπράβο στην ε, ε, αντίσταση της αστυνομίας και του στρατού να μην επιτρέψει την είσοδο χιλιάδων λαθρομεταναστών που ήταν από την άλλη μεριά ε, του φράχτη. Να ξέρετε ότι ο απέναντι προσπάθησε να πει την κοινή γνώμη ότι υπάρχουν νεκροί και τους προκάλεσε η Ελλάδα. Εδώ λοιπόν στη Γερμανία κράτησαν ουδέτερη στάση και δεν ασχολήθηκαν πολύ με το θέμα. Θα μπορούσαν κάλλιστα να μας κατηγορήσουν και να μπλέξουμε με τέτοιες ιστορίες. Αλλά ήταν λίγο πριν τον ξεκινήσουν οι καραντίνες με το παράγοντα 19, οπότε το θέμα χαμήλωσε πολύ γρήγορα. Να είστε σίγουροι όμω ότι αν το θέλανε το συμφέρον, ήταν το συμφέρον του αυτό, θα είχαμε άλλα προβλήματα εκείνη την περίοδο. Σε περίπτωση όμω που κάτι ήθελαν, να ξέρετε ότι ο Γερμανό δεν θα υποστηρίξει τη χώρα μα. Ενώ η πολιτεία τη Γερμανία και τα ΜΜΕ. Καθώ υπάρχουν αρκετοί φιλελεύθεροι Γερμανοί πολίτε. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Με ρωτούν για την Ουκρανία και του λέω: Δεν με ενδιαφέρει, είναι δική σα ε, χώρα το τι κάνετε για αυτήν, πώς την προστατεύετε και πώς αντιδράτε υπέρ της χώρα σας. Μην τα περιμένετε όλα από το ΝΑΤΟ τους Αμερικανούς, επειδή σας τα, σας τα λέγανε. Οι άλλοι είπαν, οι απέναντι, μην έρθει εδώ το ΝΑΤΟ και εσείς θέλατε, όχι μόνο το ΝΑΤΟ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει που να υποστείτε τώρα και τις συνέπειες. Αυτά τα πράγματα έτσι είναι. Αυτά τα παιχνίδια πολιτικά, διπλωματικά έτσι είναι. Τον άλλον απέναντι τον υπολογίσατε, που είναι και μια πολύ μεγάλη και δυνατή χώρα. Πού είναι όμως και ο ξεσηκωμός του πληθυσμού της δικής σας χώρας. Απέναντίας έχονται ξένοι μισθοφόροι. Βγαίνουν και αυτές οι πληροφορίες για φασιστικές ομάδες, για κόμματα μέσα στην Ουκρανία, τα οποία είναι φιλο, φιλοάκρα δεξιά και απόφαση της Βουλής, απόφαση της Ουκρανικής Βουλής, να μην διδάσκονται άλλες γλώσσες στην Ουκρανία. Αυτό έγινε σε περιοχέ που υπάρχουν Ρώσοι, αλλά και περιοχέ που υπάρχουν Έλληνε. Εγώ λοιπόν είμαι ουδέτερο. Ούτε με τον έναν, ούτε με τον άλλον. Από πίσω είναι όλα παιχνίδια, το ξέρουμε αυτό, και εμεί ω χώρα θα πρέπει να κρατήσουμε αποστάσει. Δώσαμε την Αλεξανδρούπολη. Το δικαίωμα στου Αμερικανού να φτιάξουν εκεί πέρα μία βάση ελικοπτέρων, αν δεν κάνω λάθο. Αλλά τέλο πάντων τα ραντάρ βλέπουν και το Βόσπορο, βλέπουν όλη την κίνηση από εκεί βόρεια. Όμω δεν του είπαμε ότι κύριοι να την κάνει τη βάση σα, κανένα πρόβλημα, αλλά θα μα διαγράψετε το μισό χρέο. Στη ψύχρα. Και δεν καθόλου εκβιασμό. Τι έτσι τζαμπά. Ο τζαμπά πέθανε. Ξέρετε, αν κρατούσαμε τευτέρι, πόσα φέσια μα έχουν οι ξένοι, ξέρετε πόσα μα χρωστάνε Λέω εδώ σε ένα φίλο Ουκρανό, ξέρει ότι οι Τούρκοι έκαναν στη Βόρεια Κύπρο επίθεση και κατέχουν τη μισή, για σένα που γνωρίζει φίλε θεατή, είναι μια χαζή ερώτηση. Για τον φίλο μου στον Ουκρανό που δεν ήξερε και δεν γνώριζε, δεν απάντησε. Μου λέει: Δεν ξέρω. Ενδέκα του λέω: Ποιο θα σου τα πει αυτά, αφού στα σχολικά βιβλία τη Ιστορία δεν διδάσκεται ότι εκεί πέρα υπάρχει κατοχή. Ξέρεις, του λέω, πόσα χρήματα δίνει η πτωχευμένη χώρα μου για να έχει όπλα ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του απέναντι, του γείτονα, του άσπονδου φίλου, του Τούρκου. Αυτόν που εσένα σου στέλνει όπλα, αυτά τα στρατιωτικά τα, τα drones και ζητάς από εμένα να σε υποστηρίξω. Είσαι μου λέει ενήμερο, μου κάνει. Δεν είμαι του λέω ενήμερο εγώ, είσαι ανημέρωτο εσύ και Πήγε να παρεξηγηθεί, αλλά εντάξει τον καλμάρα, με κάποιο αστιάκι, έχω πάψει να κάνω τον αδιάφορο και να κρατάω σιωπή. Θα μιλώ και θα παίρνω θέση. Αυτό με βοηθάει μέσα μου να τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Με βοηθάει σε όσα λέω εδώ πέρα στις εκπομπές μου και όσοι με παρακολουθείτε θα, θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Οι σκέψεις μας, η ομιλία μας, οι πράξεις μας, οι αντιδράσεις μας, όλα αυτά παίζουν ρόλο στη δική μας ψυχική ισορροπία. Αν εσύ κάνεις την κότα και δεν μιλάς, ενώ ξέρεις ότι κάτι γίνεται λάθος, μέσα σου το φέρεις βαρέως. Μέσα στο υποσυνείδητό σου, έτσι, υπάρχει αυτό το πράγμα ότι κάτι έχει πει λάθος ή κάτι σκέφτεσαι λάθος, έτσι, και αυτό σε ευθύρει. Και όχι μόνο εσένα και εμένα και όλους μας. Καταρχάς, Σταματάμε να ακούμε τι αχλοειδήσει. Αυτέ δεν είναι ειδήσει, είναι καρκίνο, σε προχωρημένη μορφή κιόλα. Αν μετά από 20 ή 50 χρόνια ακούσετε τι δηλώσει τωρινών υπουργών, θα φρικάρετε για το χαμηλό βόθρο επίπεδο. Να βγαίνει ο άλλο και να λέει ότι δεν ρίχνουμε την τιμή τη βενζίνη, λέει, γιατί άμα πει τιμή θα είναι αυτή με τα καγιέν και τα πόρσε, λέει, θα τη βάζουν φθηνότερη. Κάπω έτσι δεν το είπε. Θυμήστε μου κάτω στα σχόλια, γιατί και εγώ με τόση πληροφορία τα έχω παίξει. Είναι δήλωση αυτή ενό υπουργού εν 2022 για να μην ρίξουν τη βενζίνη. Αλλά αυτό που έχει τα πόσα και και 3 ευρώ να την πα, πάλι θα την βάζει. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε στα δικά μα. Μην πω για τα υπόλοιπα. Επόμενε εκπομπέ. Λοιπόν, κάνουμε νηστεία. Όσοι έχετε ξεκινήσει από εσάς, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Διανύουμε την τρίτη εβδομάδα έτσι, της ε, νηστείας με προσευχή και με πίστη στο Θεό. Είναι ώρα να, να έρθουμε λίγο πιο κοντά και να αφήσουμε αυτά σχετικά με το «Δεν υπάρχει Θεός και δεν κάνει και δεν ράνει». Εμείς απομακρυνθήκαμε από Αυτόν και όχι Εκείνος από εμάς. Εκείνος είναι εδώ, πάντα, γύρω μας, αλλά εμείς οι θελημένα, δεν το βλέπουμε. Όσοι θέλετε να μεταναστεύσετε στη Γερμανία, να τιμάζεστε, η καλύτερη περίοδο είναι την Άνοιξη που διανύουμε τώρα, που ξεκίνησε τώρα, μέχρι τον Αυγούστο. Και να θυμάστε, αν θα έρθετε εδώ, θα χρειαστείτε συμβόλαιο εργασίας, συμβόλαιο κατοικίας, συμβόλαιο ε, και εγγραφή, συγγνώμη, και εγγραφή στο Δήμο της πόλη που κατοικείτε είναι σημαντικό έγγραφο για να μπορέσετε να συμμετέχετε και εσείς εδώ πέρα στην, στη γερμανική πολιτεία και βέβαια για να κάνετε διαβατή, για να κάνετε τραπεζικό λογαριασμό χρειάζεται και διαβατήριο η ταυτότητα η ελληνική δεν περνάει. Άρα λοιπόν, ακόμα και να έχει τα άλλα τρία, όταν θα πα στην τράπεζα, θα σου πούνε για διαβατήριο. Αυτέ είναι οι βασικέ προδιαγραφέ για να ξεπεράσετε γρήγορα τι όποιε δυσκολίε. Αυτά θέλω να σα πω. Προσπαθώ από εδώ πέρα να σα κρατώ ενήμερου. Προσπαθώ να συγκεντρώνω πληροφορίε και με το χαμηλό ε, π, επίπεδο νοημοσύνης μου να σας παρουσιάζω ε, και να σας λέω κάποια πράγματα χωρίς να φέρνω την καταστροφή. Ναι, είναι δύσκολα η κατάσταση αλλά, αλλά ε, που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι περίεργη και πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πυρηνικό πόλεμο παρόλο ότι είμαστε στα πρόθυρα. Ούτε και το ΝΑΤΟ νομίζω θα εμπλακεί αν γίνει κάτι τέτοιο βέβαια, αν εμπλακεί στην Ουκρανία, ε, τότε να μετράτε μέρες. Όμω η ζωή συνεχίζεται και θα πρέπει να προχωράμε μπροστά. Θα πρέπει και εμεί να συνεχίζουμε με τι θετικέ μα σκέψει, με τα οράματά μα, με αυτά που θέλουμε να διεκδικήσουμε ως ανθρώπινα όντα για το συμφέρον, το, το δικό μα συμφέρον, τη οικογένειά μα, ε, των παιδιών μας, για να κάνουμε τη ζωή μα καλύτερη. Η ζωή συνεχίζεται. Γι' αυτό λοιπόν, φέρνουμε την αγάπη στην πρώτη θέση και την κάνουμε πρωταγωνίστρια και σύμμαχο στη ζωή μα. Αύριο, με το καλό το βράδυ 2-8, η ώρα, θα έχουμε live εκπομπή με εφόλου τη ύλη. Θα πούμε σημαντικά θέματα. Να είστε όλοι καλά. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια και χαρά.